Σοκάρει τον ντόμινο εξελίξεων στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης του 19χρονου με νοητική υστέρηση από χωριό του Δήμου Πλατανιά. Όχι σε αυτό το σημείο και οι ιερείς να βγάζουν τα Ευαγγέλια στη φόρα και στο τέλος να κάνουν και άλλα πράγματα. Λίγες ώρες μετά την αναβολή του δικαστηρίου για τον πατέρα του 19χρονου και ενός 66χρονου που έχουν προφυλακιστεί για κακοποίηση, συνέργεια σε βιασμό και για την πράξη του βιασμού, η ανακρίτρια Χανίων έδωσε εντολή για την προσωρινή κράτηση δύο ιερέων που φέρονται ως εμπλεκόμενοι. Οι δύο ιερείς πέρασαν την Παρασκευή το κατόφλι της ανακρίτριας Χανίων μαζί με ένα ακόμη άτομο, το οποίο πάντως αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Λίγες ώρες μετά, η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου Κεσελίνου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ζητήσει τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ιερέων της. Αυτό τώρα τι να σχολιάσει κανείς, που αυτή είναι απαράδεκτη. Αυτοί οι παπάδες τελικά, δηλαδή χαλούν όλους τους άλλους παπάδες. Απαράδεκτα πράγματα αυτά. Στην πρώτη επίσημη τοποθέτηση της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου Κεσελίνου, γίνεται γνωστό ότι οι δύο ιερείς πάβονται προσωρινά από τα καθήκοντά τους. Η Ιερά Μητρόπολη θα προέλθει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διερεύνηση των προαναφερθέντων, τηρούσα απαρασαλεύτως τους θείους και ιερούς κανόνες και νόμους της ελληνικής πολιτείας, απευθύνουσα έκκληση προς πάσα κατεύθυνση για την τήρηση του τεκμηρίου της αθωότητας. Τέλος απευθύνει προς όλους έκκληση, όπως μη σπεύσουν να προβούν σε συμπεράσματα και κρίσεις, καθώς έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα φανερωθεί η αλήθεια. Η κοινωνία και οι παπάδες είναι ο αντικατοπτρισμός της κοινωνίας μας, έτσι είναι. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, και ενώ ήδη η υπόθεση είχε πάρει τη δικαστική οδό, ο 19χρονος κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση στον εισαγγελέα Χανίων, στη διάρκεια της οποίας κατονόμασε τους δύο ιερείς, καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρονται να ασελγούσαν σε βάρος του. Εργαζόμενες της ομάδας κοινωνικής προστασίας του Δήμου Πλατανιά είχαν μεταξύ άλλων καταθέσει στην εισαγγελία πρωτοδικών. Συχνά τον επιβίβαζε στο αυτοκίνητό του από το σπίτι του και τον πήγαινε σε σπίτι σε άλλο χωριό. Εκεί τον περίμεναν ένας ιερέας μαζί με άτομο αμαία, ενώ ερχόταν και ένας ακόμη ιερέας. Κατά το 19χρονο, τα τέσσερα αυτά πρόσωπα φέρονται να τον κακοποιούσαν σεξουαλικά. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Χανίων είναι εκείνο που τις επόμενες ημέρες καλείται να εκδώσει απόφαση για το αν οι δύο ιερείς παραμείνουν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ραγδαίες, καθώς ο 19χρονος έχει κατονομάσει και άλλους ως εμπλεκόμενους που αναμένεται να κληθούν για κατάθεση από τις ανακριτικές αρχές.